Αγώνα για να υπάρχει απόλυτη επάρκεια σε αίμα δίνει η χώρα με την Κρήτη να δείχνει το δρόμο της προσφοράς. Έχει δουλευτεί πάρα πολύ και από νηματοκρήτη και από άλλους η αιμοδοσία στο, ε, στο νομό Ηρακλείου. Και αυτό φάνηκε πολύ καλά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το νησί κατέκτησε την πρωτιά το 2022 στην προσφορά μονάδων εθελοντικού αίματος ανά χίλιους κατοικούς. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έχει σύμφωνα με τα στοιχεία που εξέδωσε πρόσφατα το Εθνικό Κέντρο Εμοδοσία το μεγαλύτερο ποσοστό και συνολικά συλλεγόμενου αίματος και ακόμα πιο σημαντικά του εθελοντικά προσφερόμενου αίματος ανά μονάδα πληθυσμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Εμοδοσία χώρα μας το 2022 χρειάστηκε για τη φροντίδα και θεραπεία των ασθενών της 554.494 μονάδες αίματος, εκ των οποίων οι 534.494 συλλέχθηκαν από την κοινωνία, με τις υπόλοιπες να προέρχονται από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό. Η συνολική συγκέντρωση αίματος στη χώρα μας αντιστοιχεί σε 50,7 μονάδες ανά χίλιους κατοίκους, με καλύτερες περιφέρειες την Κρήτη με 57,2 μονάδες, τα Ιόνια νησιά με 55,02 μονάδες, την Ήπειρο με 53,12, την Αττική με 50,73 και τη Μακεδονία Θράκη με 50,71. Αυτό. Πάρα πολλοί δήμοι, φορεί, φυσικά και ο, ο αιματοκρίτης ω συντονιστή φορέα, εξαιρετικέ υπηρεσίε αιμοδοσία, η στήριξη τη 7η ΥΠΕ που είναι και η συνδιοργανώτρια για όλη αυτή την προσπάθεια. δεκάδες άνθρωποι και φορεί, ακόμα και το δημοσιογραφικό κομμάτι της Κρήτη που στέκεται με πολύ μεγάλο σεβασμό και ευαισθησία γύρω από αυτά τα θέματα. Σχηματίζουν, αν θέλετε, μια αλυσίδα. Με κρίκου, αλληλοσυνδεόμενου και αλληλοσυμπληρούμενου. Τρία νοσοκομεία τη Κρήτη βρίσκονται στη λίστα με τα 20 καλύτερα νοσοκομεία με κριτήριο τον αριθμό των μονάδων αίματο που συλλέγουν. Το Βενιζέλιο Νοσοκομείο βρίσκεται στη 10η θέση με 11.835 μονάδε αίματο. Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στη 19η με 8.846 μονάδε και το νοσοκομείο Χανίων στην Οικοστή με 8.796 μονάδες αίματος. Εγγονός θέλω ότι είμαστε τόσο ψηλά και ότι ουσιαστικά ε, τα νοσοκομεία της Κρήτης έχουν πάρια αίματος. Σημαίνει ότι μπορούμε να χαλαρώσουμε λίγο και να μην προσερχόμαστε με τέτοια ζέση στις αιμοδοσίες. Όχι, έχουμε πολύ ακόμα. Για μένα θα μπορούσαμε ίσως να χαλαρώσουμε όταν αίμα υπήρχε άφθονο για όποιον είχε ανάγκη. Η συμβολή στη δωρεά αίματο του Παγκρίτιου Συνδέσμου Εθελοντών, Εμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Αιματοκρήτη είναι τεράστια. Μόνο το 2022 ο σύνδεσμο προσέφερε 3.500 μονάδε, το 17,5% του συλλεγόμενου αίματο, δηλαδή περίπου μία στι πέντε μονάδε των Ομοϊρακλείου. Ενώ σημαντικό είναι και το γεγονό πω όλε αυτέ οι μονάδε διατέθηκαν εξ ολοκλήρου στα νοσοκομεία για κάθε πάσχοντα.